Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Περιβάλλον κυνήγι μύθοι και αλήθειες σε πολικές τις τελευταίες ημέρες συνθήκες, τουλάχιστον για την περιοχή των Ιωαννίνων, καθώς η Μίδια δεν άφησε ανεπηρέαστο κανένα σημείο της επικράτειας. Ωστόσο και ενώ η κυνηγητική δραστηριότητα έχει προφανώς ολοκληρωθεί με την δεδομένη την συνέχιση, την παράταση της απόφασης απαγόρευσης των μετακινήσεων, η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή της 5ης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Ηπείρου, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως το 2017 και το 2019, όταν είχαμε πολύ μεγαλύτερες χιονοπτώσεις και στη δική μας περιοχή, στην Ήπειρο γενικότερα, έτσι και τώρα με τη χιονόπτωση του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, αλλά και τις πολικές συνθήκες που ακολούθησαν σε επίπεδο θερμοκρασιών, υλοποίησε μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5ης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Ηπείρου, έτσι ώστε να δώσει, να διανύμει, να αφιερώσει λίγο χρόνο ώστε να ρίξει τροφές για την πανίδα περιμετρικά του λεκανοπεδίου, περιμετρικά της λίμνης Παμβότιδας, για την ορνηθοπανίδα κατά κύριο λόγο, όχι όμως μόνο για αυτή, καθώς ακολούθησε τις επόμενες μέρες μετά τη λίμνη Παμβότιδα μια αντίστοιχη δράση και πρωτοβουλία και στον ορεινό όγκο της περιοχής, όπου επίσης έριξαν τροφές οι θηροφύλακες και συνάδελφοι κυνηγοί, συνάδελφοι των μελών της Δέλτα Σίγμα της 5ης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας του Διοικητικού Συμβουλίου, έριξαν τροφές λοιπόν και στα ορεινά, έτσι ώστε να μετριαστεί όσο το δυνατόν αυτό είναι εφικτό η αναζήτηση, η δυσκολία στην αναζήτηση τροφής από τα ζώα της άγριας πανίδας. Πέρα από αυτό όμως, η κάμερα της εκπομπής, εκτός από το ότι βρέθηκε σε αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε από εδώ που βρισκόμαστε, από τον Μάτσικα, και συνεχίστηκε απέναντι ακριβώς στην Αμφιθέα, στη Μονή Δουραχάνης και στους Λογκάδες και στη συνέχεια, όπως είπαμε, στους ορεινούς όγκους. Πέρα από αυτό, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με δύο εκπροσώπους του ΔΣ της 5ης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Ηπείρου, τον Πέτρο τον Τζουμάκα και τον Παναγιώτη τον Σκαματζούρα, για όλη αυτή την ιστορία που έχει ανοίξει, όλη αυτή την πληγή που άνοιξε ο κορονοϊός βασικά, αλλά και οι κυβερνητικές αποφάσεις με την κυνηγητική δραστηριότητα και την εραστεχνική αλία. Σε δύσκολες συνθήκες, ο αέρας κυρίως και το κρύο δεν μας επέτρεπαν να παραμείνουμε για πολλή ώρα σε εξωτερικό χώρο. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε και συνομιλήσαμε, συζητήσαμε για αρκετή ώρα και με τους δύο, αλλά και με τους θηροφύλακες για αυτή την διαδικασία, και πάμε ευθύς αμέσως να παρακολουθήσουμε αυτό που έγινε πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή μας. Πάντα θα είναι παρούσα η Πέμπτη Κόη μαζί με τη θηροφυλακή και όλοι οι κυνηγοί, οι οποίοι είναι μια οικογένεια παρεξηγημένη, και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι αγαπάμε, δεν θέλω να πω η μοναδική, αλλά είμαστε από τους λίγους που αγαπάμε και την πανίδα και τη χλωρίδα. Η φύση για μας είναι η ζωή μας. Πρέπει να το καταλάβουμε. Είμαστε η μόνη οικογένεια που πληρώνουμε στο κράτος, μα με άδειες, μα με τσιπάκια για σκυλιά, μα με εμβόλια, μα τα πάντα όλα, αλλά δυστυχώς δεν το αναγνωρίζει κανένας. Είμαστε η μόνη οικογένεια που ιδρύσαμε θηροφυλακή για τη λαθροθυρία, για να πατάξουμε τη λαθροθυρία, γιατί η λαθροθυρία δεν είναι, βέβαια, δεν ανοίξει την κυνηγητική οικογένεια. Και ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και όλος ο κόσμος θα καταλάβουν ότι αξίζουμε. Τώρα δεν θέλω να πω και να αναφερθώ για τους οικολόγους και τους οικολογούντες, αλλά
Δεν είδαμε ποτέ κανέναν, μα κανέναν, να ενδιαφέρεται ούτε για την Πανίδα, ούτε για τη Χλωρίδα, ούτε για τη φύση γενικά. Γιατί αν ενδιαφερόταν, θα έκαναν αγώνες, όχι μόνο ενάντια στους κυνηγούς, αλλά και για τα σκουπίδια και για τα πλαστικά και για, και για τη γενικότερη μόλυνση που δημιουργείται σε όλο τον πλανήτη. Ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για, για τα ζωντανά να βρίσκουν φαγητό. Εγώ ήδη χθες από και με θηροφύλακες και από μόνος μου μοίρασα και σιτάρι και καλαμπόκι και ψωμιά σε όλο τον κάμπο. Και ήταν ένα εκπληκτικό θέμα, γιατί έβλεπες από μικρά πουλάκια μέχρι και μεγάλα ζώα και ότι ερχόταν και έτρωγαν και ήθελαν τη φροντίδα μας. Σε αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, τις αντίξωες που υπάρχουν και πλήττουν τον νομό μας, η Πέμπτη Κυνηγητική Ομοσπονδία είναι ευαισθητοποιημένη και για μια ακόμη φορά κάνει μια κίνηση συμβολική να ευαισθητοποιήσει και τους συναδέλφους κυνηγούς ότι εμείς σε αυτές τις συνθήκες, τις καιρικές, τις δύσκολες, είμαστε παρόντες και για τα θηρεύσιμα και για τα μη θηρεύσιμα. Η κίνησή μας αυτή προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει και τους μη κυνηγούς και άλλες οικολογικές οργανώσεις, οι οποίες είναι πάντα απούσες, ότι το θύραμα θέλει τροφή και θέλει φροντίδα στις δύσκολες περιστάσεις. Ήμασταν πάντα παρόντες και θα είμαστε παρόντες με κάθε τρόπο. Ας μπορέσουν όλοι να βάλουν ένα λιθαράκι σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλημέρα για εμάς από τη θηροφυλακή. Δηλαδή σήμερα είναι ανάγκη για να έρθουμε για ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να μπορέσουμε να προσφέρουμε κάτι στις σκήνες, στους γλάρους. Βλέπουμε, έχουμε και κάτι καναδέζι εδώ που λέμε τις αγριόχινες. Προσπαθούμε κάθε μέρα να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε στη Χλωρίδα και στην Πανίδα. Αυτό θέλουμε να περάσουμε σε όλο τον κόσμο, ότι από τους κυνηγούς, δηλαδή ξέρετε πολύ καλά ότι όλη αυτή η υπηρεσία, όλα τα πράγματα είναι από τον κάθε ένα κυνηγό. Αυτό που κοιτάξαμε και κάθε μέρα με αυτόν τον καιρό που υπάρχει, να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να μπορούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Άλλη μέρα θα πάμε να ταΐσουμε, έχουμε εντολή να πάμε να βγούμε στα βουνά πάνω να ταΐσουμε και την άγρια Πανίδα, δηλαδή τα ελάφια, έχουμε πάρει εντολή, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Πιστεύω και ο κόσμος αυτό να το εκτιμήσει και να δει ότι ο κυνηγός δεν είναι μόνο για να χτυπήσει ένα θύραμα, αλλά προσφέρει για να έχει, για να μπορέσει να βρει ένα θύραμα. Πόσο έχει πληγώσει την κυνηγητική οικογένεια αυτή η ιστορία που βρίσκεται σε εξέλιξη? Ουσιαστικά χάθηκε σχεδόν ολόκληρη η κυνηγητική σεζόν. Κοιτάξτε να δείτε, ότι μας πλήγωσε αφάνταστα. Αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτε, εφόσον η κυβέρνηση θεωρούσε ότι οι μετακινήσεις των κυνηγών θα έφερναν ένα γενικότερο πρόβλημα στην πανδημία. Βέβαια, τι να πω ότι φάσκουν και αντιφάσκουν. Δεν νοείται να αφήνουν 40 και 50 άτομα μέσα στα μετρό ή μέσα στα τρόλια ή μέσα στις τράπεζες ή μέσα σε όλα τα σούπερ μάρκετ και να απαγορεύουν ανά δύο άτομα, ανά νομό ή ανά περιφέρεια, τις μετακινήσεις των κυνηγών που πάνε με το σκυλάκι τους να περπατήσουν και να αθληθούν ουσιαστικά στη φύση. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως μας διέταξαν, ας πούμε,
δεν μετακινηθήκαμε, δεν κάναμε, δεν δημιουργήσαμε κανένα πρόβλημα και ελπίζω να το αναγνωρίσουν κάποια στιγμή. Έχουμε μάθει να είμαστε σύμφωνα με τη ρυθμιστική, να ασκούμε το κοινή σύμφωνα με τη ρυθμιστική. Σε ένα πράγμα διαφωνώ εγώ. Δεν μπορεί δύο υπουργεία, τα οποία το μεν ένα είναι αρμόδιο του ανάπτυξης, να επιτρέπει το κοινή, το δε Υπουργείο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, να αντιφάσκει. Είναι σαν να υποσχόμαστε κάτι και να μην το πραγματοποιούμε. Δεν μπορούσαν αυτοί οι κύριοι μαζί να επικοινωνήσουν το αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται το κυνήγι. Απλούστατα, ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, άλλοι είναι οι λόγοι που απαγορεύεται το κυνήγι από την πολιτική προστασία και άλλοι είναι οι λόγοι που επιτρέπει το κυνήγι του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και θα σας πω κάτι. Η στέρηση του κυνηγίου από 200.000 περίπου άτομα συν τους ψαράδες σκοπό έχει ειδικά για τους κυνηγούς, γιατί θα έπρεπε να επιστρέψουν τα χρήματα που εκδόθηκαν οι άδειες. Και βγαίνει του Υπουργείου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και λέει απαγορεύεται η μετακίνηση. Πώς θα μπορούσαμε να πάμε κυνήγι αν δεν μετακινηθούμε. Μέσα στο σπίτι εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν θεράματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς συμμορφωθήκαμε και έχουμε την ευαισθησία και γι' αυτό αυτή τη στιγμή μας βλέπετε εδώ εκπροσωπώντας την 5η Κυνηγητική Ομοσπονδία να ευαισθητοποιήσουμε και άλλους κυνηγούς ότι αυτή τη στιγμή γενικώς και τα επιτρεπόμενα, τα θηρεύσιμα και τα μη θηρεύσιμα υποφέρουν και θα πρέπει και εμείς να βάλουμε ένα λιθαράκι στην όλη περίπτωση. Θα είμαστε πάντα παρόντες, όπως είμαστε για τόσα χρόνια και θα δείξουμε για μια ακόμη φορά ότι δεν είμαστε οι άνθρωποι της στήριψης με άνισους όρους. Για να το διευκρινίσουμε πάντως, ουδέποτε τέθηκε επισήμως τουλάχιστον από την κυνηγητική οικογένεια θέμα επιστροφής χρημάτων, έτσι. Όχι, δεν θα... Παρότι υπάρχουν, προκλήθηκαν τεράστια προβλήματα οικονομικά και στους συλλόγους και στην Ομοσπονδία. Ναι, και μάλιστα και εκείνοι που είπαν ότι θα επιστραφούν τα χρήματα ή μάλλον με τα ίδια χρήματα θα εκδοθούν άδειες, αφού δεν γνωρίζουν τη δομή των κυνηγητικών οργανώσεων. Πώς παίρνουν τέτοιες αποφάσεις και βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Έχω την εντύπωση ότι οι υψηλά ιστάμενοι στα Υπουργεία θα έπρεπε να ενημερώνουν, είτε λέγεται Χαρδαλιάς είτε οποιοδήποτε λέγεται και είναι υπεύθυνος για αυτά και να παίρνει αποφάσεις, θα έπρεπε να τους ενημερώνουν γενικώς για τη δομή. Άσχετοι άνθρωποι σε κέρυες θέσεις. Ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, τα είπαμε στην αρχή, την πρώτη μέρα που επιτρεπόταν, αν θυμάμαι καλά, το κυνήγι της Πέρδικας. Στην έναρξη. Πώς αντέδρασε έτσι ο κυνηγητικός κόσμος σε όλη αυτή την κατάσταση με τις απαγορεύσεις? Τι είναι αυτό που εισπράξατε εσείς που είσαστε συνεχώς στο κυνηγό? Ναι, εμείς ήταν πραγματικά πρωτόγνωρο αυτό που συνέβη και φέτος και είδαμε ότι τη μία μέρα είχαμε πολλές εναλλαγές στο θέμα της θύρας. Από εκεί και πέρα είδαμε ότι όλος πραγματικά ο κυνηγητικός κόσμος σεβάστηκε όλες τις διατάξεις που βγήκανε και δεν είχαμε πρώτη φορά και κανένα κρούσμα ούτε περί λαθροθυρίας ούτε να παρεύει τα νομοθετικά διατάγματα που βγήκανε κάθε μέρα και διαφορετικά. Αυτό είναι ένα μεγάλο μπράβο στους κυνηγούς, αυτό θα να πούμε από τη θηροφυλακή, και σεβάστηκαν και το θύραμα αλλά και με την παράταση που έδωσαν για τον αγριόχειρο, ας πούμε, που ήταν πρώτη φορά σε όλα τα χρονικά, δεν βγήκανε, δηλαδή το 90%, να μην πω το 100%, κανένας για τη θύρα του αγριόχειρου λόγω που έχει περάσει η προθεσμία του αγριόχειρου. Και ένα μεγάλο μπράβο στους κυνηγούς. Καλά.
άλλα ζώα ή όχι. Ότι μπορεί η κυνηγητική οικογένεια μέσα από αυτή τη δύσκολη συνθήκη να βγει περισσότερο ενισχυμένη. Λογικά πρέπει. Και οι υποσχέσεις που ακούμε και από βουλευτές και από υφυπουργούς και από υπουργούς, όλα τα μηνύματα είναι καλά. Διάβασα κιόλας πρόσφατα ότι θεωρείται ο κυνηγός, η κυνηγητική οικογένεια την έβαλαν μάλλον διαχειριστή της Άγριας Πανίδας και ιδιαίτερα για το θέμα του αγριογούρνου που ελπίζω να μην έχουμε σοβαρά προβλήματα είτε με την Πανόλη είτε με καταστροφές που κάνουν τεράστιες καταστροφές τα αγριογούρουνα και το ότι έμειναν να κυνήγεται 3 μήνες ήταν πάρα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί ο πληθυσμός είναι υπερδιπλάσιος, υπερτριπλάσιος των αναμενωμένων και των οδηγιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχουν στην Ελλάδα τουλάχιστον 200.000 πληθυσμό και εμείς έχουμε πάνω από 450, και δεν ξέρουμε και αν είναι και σωστός. Και πιστεύω ότι είναι και πολύ παραπάνω. Γιατί όταν βλέπετε ότι υπάρχουν τεράστιες καταστροφές, καλλιέργειες, εγώ θα μιλήσω εδώ για την περιφέρεια τη δικιά μας, μας στον Παρακάλαμο, μας στην Οικουμενίτσα, μέσα στα Γιάννενα ουσιαστικά, στο βιολογικό δίπλα, έχουν κάνει τεράστιες καταστροφές στα Καλαμπόκια. Σε χωριά μέσα μπαίνουν, δεν αφήνουν κήπους. Τι να πω, καλλιέργειες κάτω στην Κεστρίνη. Μα είναι πορτοκάλια, μα είναι άλλα, πώς το λένε, οποροφόρα, μανταρίνια, λαχανικά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα, γιατί δυστυχώς φτάσαν τα αγριογούρουνα να γεννάν 10 και 12 μικρά. Αυτό δεν γινόταν ποτέ. Άρα κάπου υπάρχει βρυδισμός, κάπου υπάρχει αλλαγή στις γέννες και όταν γεννάνε τόσο μεγάλο αριθμό και δεν έχουν εχθρούς, εκτός μόνο από τον άνθρωπο, ο οποίος τελικά πρέπει να μπει και διαχειριστής ο κυνηγός, ας πούμε, θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Και προς Θεού να μην έχουμε αυτή την αρρώστια. Να μην έρθει εδώ αυτή η αρρώστια. Γιατί ήδη εμφανίστηκε και γι' αυτό επιτράπηκε και το κυνήγι 20 μέρες, ένα μήνα πάνω στους νομούς Ροδόπης, Ξάνθης και Εύρου. Βγει περισσότερο ενισχυμένη η κυνηγητική οικογένεια ή μπορεί να βγει περισσότερο ενισχυμένη από αυτή την ιστορία? Είναι άξιο μνημόνευσης αυτή τη στιγμή η ενότητα των κυνηγών και των ψαράδων σε ό,τι έχει σχέση γενικώς με τη δομή τους. Όλοι βλέπω μια γροθιά με μια άποψη. Εάν υπάρχουν απόψεις οι οποίες είναι να διαφέρουν η μία από την άλλη, σίγουρα αυτό βέβαια ψάχνουν οι ειδικοί που θέλουν την κατάργηση γενικώς του κυνηγίου. Εμείς όμως σαν μια οικογένεια θα συνεχίσουμε ενωμένοι για να κερδίζουμε αυτό που έχουμε ξεκινήσει. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση γιατί είναι πραγματικά αδικημένη. Βλέπουμε σε όλο τον κόσμο ότι παροτρύνουν λόγω της πανδημίας να βγαίνουν έξω οι κυνηγοί, να ξεφεύγουν από μέσα, από το μάζωμα που λέμε μέσα στις πόλεις, να παίρνει το σκυλάκι του ένα άτομο και να πηγαίνει στο βουνό που, ας πούμε, όπως βρισκόμαστε τώρα. Δεν το νομίζω και εγώ προσωπική δίπλωση άποψη και των θηροφυλάκων όλων ότι μπορεί να προκαλέσει να διασπείρει την πανδημία. Αυτό νομίζω ήταν άδικο.
Οι κυνηγοί τους σεβάστηκαν γι' αυτό, δεν μπόρεσαν να κάνουν και τίποτα άλλο, γιατί ο νόμος είναι νόμος, όπως ξέρουμε, και εμείς πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι άδικο πραγματικά για τους κυνηγούς. Θεωρείς βάσιμη ή υπερβολική την ανησυχία που εκφράζεται από την κυνηγητική οικογένεια ότι οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε ένα διαφορετικό μέλλον, σε ένα διαφορετικό κυνήγι στη χώρα μας? Κοιτάξτε, δηλαδή, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα, ας πούμε. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Καταρχάς δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έγιναν αυτή η μοναδική απαγόρευση, ενώ επιτρέπεται σε όλη την Ευρώπη, Κύπρο, σε όλο τον κόσμο επιτρέπεται το κυνήγι. Εν μέσω πανδημίας, εμάς εδώ στην Ελλάδα μας το απαγόρευσαν. Τώρα τι θέλουν να πετύχουν, πού οδηγούνται, δεν τα γνωρίζουμε. Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο ελεύθερο κυνήγι που γίνεται στην Ελλάδα. Ίσως να πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις. Αυτά είναι κυβερνητικά θέματα. Δεν τα γνωρίζουμε. Και ελπίζουμε να μην αλλάξει τίποτε, γιατί είναι κρίμα τόσα χρόνια που ζήσαμε με τόσα ωραία πράγματα να βρεθούμε κάποια στιγμή μετέωρη. Θεωρείς ότι τίθεται ένα αμφιβόλο ή το μέλλον του κυνηγίου στην Ελλάδα με τον τρόπο και τη μορφή που ασκείται μέχρι σήμερα? Δεν πιστεύω ότι μπορεί να αμφισβητήσει κανένας, εκτός αν υπάρχουν άλλοι λόγοι. Και πιστεύω γενικώς, ας πούμε, οδηγίες ευρωπαϊκές που θέλουν κάποτε να γίνεται το κυνήγι με οικονομικά κριτήρια. Οι έχοντες θα κυνηγάνε, οι μη έχοντες δεν θα πρέπει να πάνε για κυνήγι. Αλλά πιστεύω ότι στην Ελλάδα αυτό δεν μπορεί να σταθεί ποτέ.